Χθες το πρωί, στο σχολείο της Ιωνιδίου, ενώ είχε γίνει η απόφαση για κατάληψη του σχολείου και συνέχιση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων, εμφανίστηκαν δυνάμεις της αστυνομίας μετά από κάλεσμα του διευθυντή του σχολείου για να τερματιστεί ο αγώνας μας. Προηγουμένως, αντίστοιχη προσπάθεια των διευθυντών γυμνασίου και λυκείου να εμποδίσουν τον αγώνα των μαθητών είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μαθητής μας. Όταν έχουμε όμως κενά, όταν είμαστε σε καραντίνα, όταν χάνουμε μαθήματα από την τηλεκπαίδευση επειδή δεν έχουμε πρόσβαση, τότε δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία για τις χαμένες μας ώρες. Μονάχα κοιτάνε να στέλνουν την αστυνομία για να τρομοκρατήσουν τους μαθητές. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη στάση της διεύθυνσης του σχολείου που με τραμπουκισμούς, με απειλές και με την παρουσία της αστυνομίας νομίζει ότι θα φοβήσει τους μαθητές μας και ότι θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας. Είναι βαθιά γελασμένη. Η στάση που κρατήσαμε οι μαθητές στην Ιωνίδιο, οι οποίοι παρά το κλίμα των απειλών και του εκφοβισμού συνεχίσαμε αποφασιστικά σήμερα με κατάληψη τον αγώνα μας, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Απευθυνόμενοι σε όλους τους αρμόδιους, στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο, στις διευθύνσεις των σχολείων, τους λέμε την επόμενη φορά, αντί να μας στείλουν την αστυνομία, να μας στείλουν περισσότερους καθηγητές και να βρεθούν οι απαραίτητες αίθουσες, έτσι ώστε να μην είμαστε στηβαγμένοι σε 27 τμήματα. Να κάνουν περισσότερα δωρεάν τεστ και μάσκες, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η κοροϊδία που για τα πάντα βάζουμε το χέρι στην τσέπη. Να στείλουν το απαραίτητο προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου, ιδιαίτερα προσωπικό καθαριότητας, στην ιδιαίτερα αυτή επικίνδυνη φάση της πανδημίας. Αντί να μας απειλούν και να προσπαθούν να μας φοβήσουν, να σκεφτούν την καθημερινότητά μας και τα επιπλέον προβλήματα που έχει συσσωρεύσει αυτή η κατάσταση σε ένα σχολείο που πραγματικά μας γεμίζει άγχος και μας εξοντώνει. Να ακουστούν τώρα τα αιτήματά μας για την αύξηση του ορίου των απουσιών, την προσαρμογή της ύλης, την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και της ΕΒΕ. Ας ονειρεύονται ότι με αντίστοιχες μεθόδους σαν τη σημερινή θα μας κάνουν να σοπάσουμε. Τους ετοιμάζουμε την καλύτερη απάντηση. Δίνουμε σήμερα δυναμικό παρόν στη συγκέντρωση και αγωνιζόμαστε μαζί με τους μαθητές μας από όλη την Αττική. Δεν τρομοκρατούμαστε, συνεχίζουμε. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Χαιρετίζω με τη σειρά μου τη σημερινή συγκέντρωση. Το σχολείο μου, όπως και πολλά σχολεία, τελεί υποκατάληψη με τα αιτήματα της συντονιστικής. Πριν καν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, βλέπαμε πώς θα πάει η κατάσταση. Ξέραμε ότι μας περιμένει η Τράπεζα Θεμάτων, η ελάχιστη βάση αγωγής και οι περιορισμοί στο μηχανογραφικό. Ήμασταν σίγουροι ότι για την πανδημία δεν θα πάρουν ούτε ένα μέτρο. Τελικά οι ανησυχίες μας όχι μόνο επιβεβαιώθηκαν, αλλά η κατάσταση που συναντήσαμε ήταν πολύ χειρότερη. Απαράδεκτες σχολές τμήματων, κατά συνέπεια 30 με 35 παιδιά ανά τάξη. Γελία μέτρα πρόληψης κατά της πανδημίας από το 50-1% και κενά στους καθηγητές ακόμα και σήμερα. Για όλα αυτά δεν μπορούσαμε να καθίσουμε ήσυχοι. Από την πρώτη και όλα στιγμή γινόντουσαν συζητήσεις, υπήρχαν προβληματισμοί, τζογάραμε στο πότε θα κλείσουν και προφανώς. Στον πρώτο ακρίβειο στα σχολεία και προφανώς κανείς δεν έφαγε το παραμύθι που μας πουλέται προκλητικά του Υπουργείου Παιδείας. Επομένως δεν μας άφησαν επιλογή. Με τη νέα χρονιά τους υποδεχόμαστε με κλειστά σχολεία, αποχές, συνελεύσεις και εκατοντάδες μαθητές στους δρόμους. Συγκεκριμένο σχολείο μας βρισκόμαστε στην έκτη μέρα κατάληψης με γενικές συνελεύσεις, καθημερινές ψηφοφορίες, συγκεκριμένο πλαίσιο ετοιμάτων που αφορούν το σχολείο μας, την υγεία μας και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από το 38ο Γυμνάσιο Λύκειο Αθηνών και μαζί με όλους εσάς στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν θα αφήσουμε να καταστρέψετε τη μόρφωσή μας για να πλουτίζουν τα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια. Δεν θα αφήσουμε να διακινδυνεύσετε την υγεία μας για να πλουτίζουν ιδιωτικές κλινικές. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να είμαστε κάθε εβδομάδα στους δρόμους και θα το ξανακάνουμε γιατί έχουμε δίκιο. Θα μας βρίσκετε συνεχώς απέναντί σας. Την ατομική ευθύνη την κάνουμε συλλογική πάλι. Την αγανάκτησή μας στρέφουμε εναντίον στο Υπουργείο και το σύστημά τους και να είναι σίγουροι ότι δεν θα ξεπερδέψουμε εμάς. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Οι μαθητές της Καλλιθέας είμαστε για ακόμη μια φορά στον δρόμο, κινητοποιούμαστε για ένα καλύτερο σχολείο, ασφαλές, που θα μας γεμίζει με γνώσεις, όνειρα και αισιοδοξία και όχι φόβο, ανασφάλεια και αποτυχίες. Δράσαμε οργανώνοντας καταλήψεις με μεγάλη επιτυχία, με στήριξη καθηγητών και συλλόγων γονέων. Βέβαια, δεν κύλησαν όλα ομαλά, αφού πολλοί διευθυντές έφτασαν σε σημείο να εκβιάσουν με απουσίες όσους συμμετείχαν σε αυτές και κατέφευγαν στην εναλλακτική της τηλεκπαίδευσης, κάνοντας πολλά παιδιά να οπισθοχωρήσουν λόγω φόβου που εύλογα δημιουργήθηκε. Όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, δεν νοείται να βρισκόμαστε στη χειρότερη φάση της πανδημίας και τα μέτρα στα σχολεία να είναι πιο ελλειπή από ό,τι στην αρχή της. Τα τμήματα κλείνουν όταν νοσήσει το 50% συν ένας, πράγμα με το οποίο ούτε οι ίδιοι υγειονομικοί συμφωνούν. Ας μην γελιόμαστε. Ξέρουμε όλοι πως τα self-test δεν αρκούν και πως το Υπουργείο προσπάθησε να μας ξεγελάσει, προσθέτοντας ένα παραπάνω την πρώτη εβδομάδα.
Απαιτούμε εδώ και τώρα τη συχνή διενέργεια rapid test και την αρέωση των θυμάτων, αφού αναγκαζόμαστε να στιβαχτούμε 22 και 26 άτομα μέσα σε μια αίθουσα που δεν πλήρει προϋποθέσεις ασφαλείας κατά του COVID. Δεν είναι δυνατόν να καταμητρώνται απουσίες όταν μαθητές περιμένουν τα αποτελέσματα των τεστ και βρίσκονται σε προληπτική ή υποχρεωτική καραντίνα. Και μέσα σε όλο αυτό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την Τράπεζα Θυμάτων, που τόσο πολύ το Υπουργείο θέλει να εφαρμόσει από φέτος, ενώ όλοι ξέρουμε τα δραματικά αποτελέσματα από όταν πρωτοεφαρμόστηκε. Και επίσης, να πιει περισσότερο το αίμα των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, που προετοιμάζεται να δώσει πανελλήνιες και να έρθει αντιμέτωπη με την αδιανόητη απόφαση να ισχύσει και φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής, που πέρσι άφησε 40.000 υποψηφίους εκτός των ανώτερων σχολών. Το σχολείο για το οποίο παλεύουμε δεν είναι ουτοπικό, όπως υποστήριξε ένας καθηγητής, καθώς γινόταν ψηφοφορία για κατάληψη, αλλά είναι το σχολείο το οποίο αξίζει σε κάθε μαθητή. Και το σχολείο αυτό, μόνο αν παλέψουμε, θα το κερδίσουμε. Συνεχίζουμε δυνατά, εμπνέοντας και άλλους ώστε να αγωνιστούν μαζί μας για ένα καλύτερο σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Χτες το πρωί, η κυβέρνηση επέδειξε τα ολοκένουργια πολεμικά αεροπλάνα που αγόρασε για τον ελληνικό στρατό. Την ώρα που εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα και η ζωή δεκάδων χιλιάδων τίθεται σε κίνδυνο από τον κορονοϊό, η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει με θράσος επίδειξη δύναμης. Και τι είναι αυτό που μας δείχνει? Τα όπλα της, που θα φέρουν ακόμα περισσότερους θανάτους, που πιθανόν κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν για να βομβαρδίσουν πόλεις και να δολοφονήσουν άμαχο πληθυσμό, όπως έχουν κάνει τόσες και τόσες φορές οι στρατιωτικές συμμαχίες στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας, με ευθύνη όλων μέχρι σήμερα των κυβερνήσεων. Μάλλον θα χρησιμοποιηθούν, όπως ακούγεται, και για την άμυνα των συνόρων μας στο Σαχέλ, που θα στείλει η κυβέρνηση στρατιωτική αποστολή. Ή πρέπει να πάρουν μηδέν στη γεωγραφία ή στην αξιοπιστία. Αυτά τα πολεμικά αεροπλάνα δεν μας χαρίστηκαν. Αγοράστηκαν με τον ιδρώτα, τον κόπο και τον χρόνο των γονιών μας, που αντί να δουλεύουν για να ζούμε σε μια κοινωνία που να καλύπτει τις ανάγκες όλων μας, εργάζονται για αφεντικά που θα τους στείλουν να σφαγιαστούν σε άδικους πολέμους. Με αυτόν τον κόπο και τον ιδρώτα θα μπορούσαν να έχουν χτιστεί νοσοκομεία, σχολεία, να έχουν φτιαχτεί ΜΕΘ, να έχουν προσληφθεί εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές. Σε αυτή τη σαπίλα, εμείς θα βγαίνουμε χαμένοι, γιατί το σάπιο σύστημα και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες μας. Γι' αυτό οφείλουμε να αγωνιστούμε. Είναι ανάγκη μας, δικαίωμά μας, αλλά και ευθύνη μας. Ήδη έχουμε δώσει μια δυναμική απάντηση από την αρχή της χρονιάς. Το άνοιγμα των σχολείων δεν μας βρήκε μουδιασμένους, αλλά έτοιμες και έτοιμους να αγωνιστούμε. Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα μετρήσαμε δεκάδες καταλήψεις και η κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα εκεί. Γιατί μας αξίζει μια δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας. Και όχι ένα σχολείο απέραντο εξεταστικό κέντρο στο οποίο συνεχώς κινδυνεύουμε να αρρωστήσουμε. Και για όλους αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο ότι δήθεν κάνουμε καταλήψεις για να χάσουμε μάθημα, ας κοιτάξουν τι μάθημα είναι αυτό που χάνουμε. Ένα μάθημα που μας εξοντώνει. Ένα σχολείο στο οποίο γράφουμε διαγωνίσματα κάθε μέρα σχεδόν. Ένα χώρο στον οποίο δεν έχουμε κανένα περιθώριο να εκφραστούμε. Γι' αυτό και παλεύουμε. Για να αλλάξει αυτό το σχολείο. Γι' αυτό κάνουμε μάθημα. Όχι για να γιατί αποστρεφόμαστε τη γνώση. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν θα φέρναμε τα πράγματα πάνω κάτω για να φύγει ευαίσθητο και το περιορισμένο μηχανογραφικό. Αυτόν τον αγώνα τον κάνουμε ακριβώς για να έχουμε πρόσβαση στη γνώση. Χαιρετίζω τις μαθήτρες και τους μαθητές. Τις φοιτήτρες και τους φοιτητές. Τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, όλους τους αγωνιστές που είναι εδώ σήμερα και πλημμυρίζουν το κέντρο της Αθήνας. Είναι τιμή μας που συνεχίζουμε τον αγώνα μας, που είναι ακόμα πολύ πριν το τέλος. Σταματάμε να σφίγγουμε τα δόντια μας και να υπομένουμε αυτό το χάλι. Σφίγγουμε όλες τις γροθιές μας, τις σηκώνουμε ψηλά, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που θα αλλάξουμε τον κόσμο. Χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Μεταμόρφωσης με συλλογικές διαδικασίες. Γενική συνέλευση αποφασίσαμε να κάνουμε κατάληψη. Την ίδια στιγμή όπου εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα τηρούν και αυτά υποκατάληψη. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε εμείς. Ενώ σε όλη τη χώρα επικρατεί χαμός με τα χιλιάδες κρούσματα και τη μετάλλαξη όμικρον, τα σχολεία μας άνοιξαν χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας της υγείας μας. Ταυτόχρονα, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το Υπουργείο και η κυβέρνηση θεώρησαν ευκαιρία να περάσουν ένα σωρό νομοσχέδια όπου κάνουν το σχολείο μας άλλο ένα και χειρότερο εξεταστικό κέντρο. Το άγχος και η πίεση που έχουμε καθημερινά για την Τράπεζα Θεμάτων είναι αμέτρητο, αφού όταν είχε ισχύσει έμειναν το 40% των μαθητών. Κρούσματα, διαγωνίσματα και άγχος περιττό. Αυτό δεν θα περάσει. Θα κάνουμε χαμό.
Ως σχολείο, μετά από πίεση στο Δήμο, με τη βοήθεια του Συλλόγου Χωνέων, κατακτήσαμε μετά από μία εβδομάδα κατάληψης μερικά από τα αιτήματά μας. Επισκευή των τάξεων και ακριβή ημερομηνία για το νέο κτίριο που κτίζεται εδώ και 6 χρόνια. Απαιτούμε εδώ και τώρα αραίωση μαθητών ανατάξη ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Επαρκή και δωρεάν self-test όπως και οι μάσκες για όλους μας. Τα τμήματα να μην κλείνουν με το απαράδεκτο 50% συνένα. Αύξηση του ωρίου αποσιών αφού και να έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα ερχόμαστε κανονικά στο σχολείο λόγω αποσιών. Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας. Να μην ισχύσει ούτε φέτος η τράπεζα θεμάτων και το περιορισμένο μηχανογραφικό. Να καταργηθεί η ελάχιστη βάση αγωγής όπου άφησε εκτός σχολών 40.000 μαθητές. Ενισχυτική διδασκαλία για όποιον το έχει ανάγκη. Θα καλέσουμε τα υπόλοιπα σχολεία σε συνεδρίαση για να συζητήσουμε τη συνέχεια του αγώνα μας. Δεν σταματάμε. Έχουμε δίκιο όσο και αν θέλουν να μας τρομοκρατήσουν με τηλεαπουσίες και webex, με απειλές από διευθυντές. Έχουμε στο πλευρό μας τους καθηγητές και τους γονείς μας. Τα αιτήματά μας είναι αναγκαία. Θα τα καταφέρουμε. Όλα τα λύκεια μαζί με κάποια γυμνάσια στην περιοχή μου τη Δευτέρα τελούσαν υποκατάληψη. Αυτό δείχνει πως στη Νέα Σμύρνη υπάρχει ένας αναβρασμός και οι μαθητές δεν είναι διατεθειμένοι να κάτσουν στα αυγά τους. Όταν οι άλλοι παίζουν με τη μόρφωση και την υγεία τους. Με το που βγήκε η ανακοίνωση της συντονιστικής που ανέφερε υπαρκτά προβλήματα που ταλανίζουν και το δικό μου σχολείο, το 15μελές κάλεσε σε συνέλευση για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Πρώτο πρόβλημα, 2 ΕΠΑΛ και έναν υπηαγωγείο στον ίδιο προάβλιο χώρο εν μέσω πανδημίας. Δεύτερον, στα εργαστήρια που μπαίνουν όλοι οι μαθητές και από τα 2 σχολεία υπάρχει μόνο ένας καθαριστής. Έπειτα, κάθε μέρα όλο και περισσότεροι συμμαθητές μας βγαίνουν θετικοί. Άλλοι πάλι αρνητικοί έχοντας τον ιό. Δείχνοντάς μας την αξιοπιστία των self-test. Γι' αυτό ζητάμε από τον Δήμο ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που να δίνει δωρεάν rapid test στους μαθητές για να μην τα βάζουν όλα οι γονείς μας από την τσέπη τους. Δεν αρκεστήκαμε μόνο στο να αποφασίσουμε για την κατάληψη, αλλά ενημερώσαμε όσο πιο πολλά σχολεία μπορούσαμε για να υπάρξει κοινός συντονισμός στα σχολεία της περιοχής. Επίσης, διαπιστώσαμε πως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σε κάθε γειτονιά τοπική συντονιστική για το συλλογικό και οργανωμένο αγώνα των μαθητών. Το σημερινό συλλαλητήριο είναι η συνέχεια του αγώνα μας. Δείχνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί απαιτούν άμεσα μέτρα προστασίας για την υγεία τους και θα τα καταφέρουν.